Είμαστε και αγράμμα. Έχετε και φωτογραφική μηχανή εδώ. Πρέπει να έχει ο Βασίλης. Ωραία, έχει... γιατί έφερα τη φωτογραφία του Σταυρού. Ωραία. Έτσι, ναι. Ο Άγιος μπαίνει. Εσύ πάρε μια καρέκλη. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω. Ναι, φιωτάκι, μην κουράζεστε. Κουρασμένη διασκέψη από τη δουλειά. Τώρα δεν έχω πολύ κούραση. Είναι και η συμπεθέρα εδώ. Α, και μου πειράζει που πήγαμε. Στα παιδιά. Έχω το γιο μου παντρεμένο και έχει παιδιά. Και έχουμε το πολύ και οι δύο είναι στο μεταξύ. Αλλά τώρα είναι η τετράτα εδώ. Μικρά είναι. Τα παιδιά είναι το 9, άλλο στα 6. Θα πάει πρώτη τάξη. Είναι καλό. Πολύ ωραία την πετρέχει. Ναι, άμα θες πάρει και άλλη. Όχι. Πάρε πολύ. Έχει κόντι εδώ πέρα για μόνο. Έχει το νερό. Ακόμα μία πίτα θα σου πω. Έλα. Να πέρα. Πάρε πορτοκαλάδα, θες νεράκι. Τώρα, το κόστος να σηκώσουμε αυτό. Ναι, ώστε να βάλουν την κατέκολα εδώ. Εκεί δίπλα θα καθίσει. Αυτό είναι να σε παίρνει πιο καλά ο κακός. Εγώ την έχω τώρα. Έχω την κακός. Ναι, δεν μου αρέσει το κύριο. Δεν μου αρέσει. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει. Κάτσε το έχει σίγουρα. Από την αρχή είναι κάτσε. Καινούργια. Η μαμά σου πήρε σήμερα τηλέφωνο. Ναι. Ή εσύ πήρες. Όχι, η μαμά μου θα πήρε. Έχει το παπάτο. Πού είσαι στο Βάλτα. Ναι. Ας είναι καλά. Πόσες φορές με πήρε τηλέφωνο. Ναι, σ' αγαπάει. Πώς πας, πώς πας. Είχα δει ένα όνειρο και στις μέρες. Το είχε πει. Ναι, με είπε. Σε είπε. Ναι. Μα πήγες επάνω. Στο χωριό, στο ύψο μας. Είμαστε πολύ κόσμος. Στο δικό μας το χωράφι. Και λένε, έχετε ένα συννεφάκι άσπρο, έχετε ένα συννεφάκι άσπρο. Εγώ δεν γύρισα να κοιτάξω. Κατέβηκε έτσι κοντά μου και με λέει, εσύ ήσαν η πρώτη τυχερή, λέει. Κι εγώ τον είδα έτσι πώς είναι ο δεσπότης με τα χρυσά, με τα άσπρα, τα αυτά. Έπεσα αμέσως στα πόδια του, λέω, εγώ τόσα μαρτωλή, λέω, να είμαι, λέει, πιο τυχερή. Και μετρούσε εσύ κάτω. Κάτω ήταν κατήφορος, δηλαδή. Αλλά πρώτα ήρθε σε μένα. Όλιο. Δεν είναι καλά να πιστεύουν τα όνειρα, αλλά... Ναι, αλλά βγήκε που αρρώστησες. Αρρώστησες μετά και έγινες καλά. Το θυμάσαι. Ποιο μπροστά, το Γενάριο, πότε ήταν που υπάρχει αρρωστήμα. Γυναίκες πολλές, εγώ μόνο άκουγα και δεν μπορούσα να μιλήσω. Έλατε, πάρτε τα αυτό, λέει, πάντε το, λέει. Σήμερα είναι άγριο, δεν είναι πάθετο. Με έβαλαν, με πήγαν. Μήπως... Ναι, θα τα ξαναπείτε όμως μετά.
Πρέπει να τα γράψουμε. Εδώ έπαιρνε ήλια πάνω ψηλά. Πώς που είχαν εκεί και τα άκουγα λένε, φωτογραφία. Να τα δεις και εσύ να χαρείς. Δεν τα πείραξαν, τίποτα δεν τα έκανα. Δεν τα πείραξαν μετά, δεν έμειναν εκεί οι Τούρκοι, πήγαν. Εν τέλει βρήκαν τις ρίζες μας, τις πατρίδες μας. Δεν τους είπες που πού θα πάνε να βρουν τα βιβλία κάτω που είναι χαμένα της εκκλησίας. Το Αντέλη. Έχει βιβλία χαμένα κάτω. Πά και να τα σάψαν τόσα χρόνια. Μα το πει. Ξεκινήστε. Λοιπόν. Εγώ γεννήθηκα στα Φάρασσα. Η ταυτότητα μου γράφει το 13, τώρα δεν ξέρω ακριβώς, το 13 γεννηθείς. Η γιαγιά μου είχαν πεθάνει, μπαμπά δεν γνώρισα. Η μάνα μου πέθανε και μείναμε δύο ορφανά. Και μας πήρε η γιαγιά μου, ένα θείο είχα και τη γιαγιά μου. Μας πήρε εκεί και μας έλεγε η γιαγιά μου, άμα βλέπετε το Χατζηφεντή, να τρέχετε να πηγαίνετε να φυλάτε το χέρι του. Να σας ευλογεί. Ο Χατζηφεντής είναι καλός. Εγώ όταν έλεγα, ο Χατζηφεντής είναι θυμωμένος, όλο θυμό, τα παιδιά τα δέρνει. Όχι, λέει. Είναι δικός μας παππούκας, έλεγε. Είναι εξάδερφος, είμαστε συγγενείς, λέει, μας αγαπάει, τον αγαπάμε, λέει. Τώρα, τι εξαδέρφια ήταν με τη γιαγιά μου, δεύτερα ήταν, τρίτα ήταν, μια φορά τους σέβονταν. Και ο πάτερ Αρσένης τον αγαπούσε τη γιαγιά μου και η γιαγιά μου, ο παππούς μου, πηγαίνει, έρχοντανε, συζητούσανε στην εκκλησία πάντα μαζί. Και όταν γεννήθηκε ο μπαμπάς μου, λέει αυτό το παιδί, λέει, θα το στέλνετε, λέει, από 3 χρονών σε μένα, ο Χατζηφεντής. Εγώ Χατζηφεντίτα το λέω. Θα το στέλνετε σε μένα, λέει. Πρώτο παιδί να το μάθω. Εστιάζεις τη γιαγιά. Η γιαγιά μου τον πήγαινε όταν έγινε 3-4 χρονών. Έστω και στο σπίτι λέει να το φέρεις και στην εκκλησία τον έπαιρνε. Τον είχε πάντα μαζί του τον παπά μου, πολύ τον αγαπούσε. Είχε τα ξεφτέρια, εμπενεύγαινε, τον βοηθούσε μέσα στην Αγία Τράπεζα, βοηθούσε. Τον έμαθαινε γράμματα, σιγά σιγά έγινε ψάλτης, μεγάλος ο παπάς, έγινε ψάλτης. Πρώτος ψάλτης, πολύ καλά διάβαζε λέει. Και όταν έγινε στην ηλικία, λέει ο Χατζηφεντής, Βαράζει τον έλεγαν τον παππού. Τώρα λέει να βρεις ένα κορίτσι, να παντρευτείς, να σε στεφανώσω εγώ και θα πάμε ύστερα να κάνεις κάνα δύο παιδάκια και να πάμε στην Κεσάρια. Στην Κεσάρια ήταν ο δεσπότς. Πάμε στην Κεσάρια να σε χειροτονήσει ο δεσπότς, παπά. Γιατί εγώ γέρασα πια, μια και είμαστε συγγενείς, να γίνεις εσύ στη θέση μου. Έστω έγινε και πόλεμος, πήγε στον πόλεμο, σκοτώθηκε ο μπαμπάς μου. Και έτσι τον είχαμε το Χατζηφεντή, και Άγιο τον είχαμε, και γιατρό τον είχαμε, και πόλεμος βοηθούσε από παντού. Οι γυναίκες μόλις αρρωστούσαν τα παιδιά τους, πήγαιναν, τι θα κάνουν να έχουν την ευσύ στο Χατζηφεντή. Δεν έχετε κεραστούπ. Κεραστούπ έλεγαν, έκλωθα με βαμπάκι και βουτούσα με κεριά. Όσο θες τα βουτούσα, πιο ψηλά, πιο χαμηλά, πιο χοντρό.
έπιαναν και έκανε σπίτια. Φέτα που εκείνα ένα κομμάτι λέει και του πήγαιναν ένα κομμάτι και αραστού, το διάβαζε, το έφιανε πόσα κομμάτι, κόμπι το έφιανε και το έφερνε η μάνα, το έδινε στο μωρό και παίρνουν είτε πυρετό είτε κάτι άλλο αρρώστα, γίνονταν καλά το παιδί. Και μια φορά θυμάμαι η μητέρα μου λέει σήμερα παιδιά δεν θα φάτε γάλα. Λίγο τη θυμάμαι τη μάνα με τη γιαγιά με έζησαν περισσότερο. Δεν θα το φάει το γάλα, λέει, θα το πάω στο Χατζηφέντη. Γιατί, λέω, να μην χάνε. Τα χέρια μου, λέει, δεν μπορώ να δέσω την ποδιά μου. Δεν μπορώ τα χέρια μου να πείσω, δεν μπορώ να δέσω. Και το έκανε, είχαμε ένα, το γέμισε, το έκανε γιαούρτι, πήγε, τη διάβασε. Με την άλλη μέρα τα χέρια της δούλευε, ό,τι ήθελε. Και μετά... Πού ήταν ύστερα. Τη μητέρα πώς την έλεγαν. Τη μητέρα πώς την έλεγαν. Την μητέρα μου την έλεγαν Χρυσή. Ο μπαμπάς μου λέγονταν Χατζηλευθέρη, τον παππού μου Λευθέρη τον έλεγαν. Ελευθέριος Χατζηλευθεριάδης λέγονταν. Ο πατέρας μου δεν πήγε στα Γερσόλμα. Ξεκίνησε ο... Τότε ζούσε ακόμα, εγώ δε ακόμα μου. Δεν ήμαν. Ξεκίνησε ο Χατζηφέντης να πάει στο Ιερουσαλήμ. Είχε πάει κι άλλες φορές. Και λέει στον παππού μου, θέλετε, λέει, να πάμε παρέα στο Ιερουσαλήμ. Λέει να πω, λέει, την κύρια και τη γιαγιά μου και να συνοηθούμε. Και συμφώνησανε και στον δρόμο που πήγαιναν, τώρα κοντά στον παππού μου, κοντά στο θείο μου, ένας θείος μου, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, ο Χατζηφέντης, πήγαινε στο Ιερουσαλήμ. Πάει έτσι κρυφά στο Χατζηφέντη, λέει, να έχω την ευχή σου, λέει. Δεν το είπα σε κανένα, σε σένα θα το πω, λέει. Τι είναι, πες το. Τώρα που πάμε στο Ιερουσαλήμ, λέει, λένε ότι έχει φυλαχτά, καλά φυλαχτά. Η νύφη, λέει, έμεινε έγκυος για τον αδερφό μου, εγώ ακόμα δεν είχα. Αδερφός μου ήταν 3 χρονών πιο μεγαλύτερο. Α, ας τέτοια έμεινε, ναι, λέει. Καλά που με το είπες, λέει. Εγώ θα σε πάρω, λέει. Φυλακτά έχουν με την Ιόξυλο στην Αγία Τράπεζα. Εκεί στα Γερσόλυμα. Από εκεί αν μπορέσω να πάρω, λέει. Τέλος πάντων πήγανε εκεί, τώρα... Άγιος Αρσένης πώς έκανε εκεί με τις παπάδες, με το δεσπότ, τι έκαναν. Πήρε ένα σταυρό. Ωραίο ασημένιο σταυρό. Με αλυσίδα και 3 φλουράκια. Είχε τον Ιησού Χριστό καρφωμένο. Και το έφερε που λες, αυτό λέει την ύφη μου, τη μάνα μου. Δεν θα το βγάλεις, λέει, θα το φοράς, λέει, ώσπου να ελευθερωθείς. Έτσι είπε ο Χατζηφέντης, λέει. Αφού είπε ο Χατζηφέντης, εντάξει. Έκανε τον αδερφό μου, έκανε εμένα, έκανε 3 παιδιά και ένα κουρτσάκι από μένα, ύστερα πέθανε εκείνο. Ύστερα η μητέρα με έκανε 3 παιδιά. Όταν αρρώστησε η μάνα μου, λέει στη χατζανά μου, στη γιαγιά μου, όταν πήγαινα στα Ιερουσαλήμ, τις έλεγαν χατζίδες, χατζανά, τη γιαγιά την έλεγε. Λέει στη χατζανά μου, εγώ λέει δεν είμαι καλά, αν πεθάνω, λέει, αυτό το σταυρό, κοριτσάκι έχω, κράτα το για τη ζωή για μένα. Αξέχα να σας πω, όταν είπε ότι είναι έγκυος και θα λέει ο Χατζηφέντης, αν κάνει αγόρι, λέει, εγώ θα το βαφτίσω, λέει, ότι θέλω εγώ όνομα τα βάλω. Και τον έβαλε εγώ εσύ.
Ο Μωυσής λέει μίλησε με το Θεό, λέει. Μωυσή καλό, Μωυσή τον νέο, θες πάντα, ήθελα έγινα κι εγώ. Όταν πέθανε και η μάνα μου, λέει στο θείο μου, Κωστά είναι, λέει, κι εγώ λέει δεν είμαι καλά, λέει, λένε ότι θα ξεσηκωθούμε κι όλα. Α, ναι, ο Χατσοφίλης έλεγε, ετοιμαστείτε, ακόμα διαταγή δεν δόθηκε για να σηκωθούμε. Να ετοιμαστείτε, λέει, γιατί θα ξεσηκωθούμε, θα φύγουμε από το Παρασό. Θα πάμε στην Ελλάδα, θα γίνουμε γαρμάν τσορμάν, λέει. Θα σκορπιστούμε, δηλαδή. Και μετά βαφτίσαν τα παιδιά. Η κουνιάδα μου είχε ένα τον Υπερσένη, ο παπάς Αρσένη, αυτόν τον Παΐσιο Αρσένη. Μια και δεν παντρεύτηκα, δεν έκανα παιδιά, λέει. Ας βάλω, λέει, όλο το όνομά μου, ίσως και ένας από τους πόλους βρεθεί, ένας με βρεθεί και εμένα. Και βγαίνει πώς βρέθηκε στα τελευταία. Ήρθε και η διαταγή για να φύγουμε. Ήρθαν δύο-τρεις Τούρκοι οικογένειες, αμέσως μας χάλανε έξω στην αυλή. Πιο μπροστά είχαμε πάει στα Αμπέλη με τον αδερφό μου. Είχαν κάτι στα φύλλα, αριά-αριά ήταν ακόμα, δεν είχαν γίνει καλά. Λέει η ζωή, λέει, την άλλη φορά που θα έρθουμε θα κόψουμε πολλά, κρίμα είναι. Την άλλη φορά μας τα πήραν οι Τούρκοι, δεν μας άφησαν να πάμε στα Αμπέλη. Λέει ο παππούς, ο θείος μου, ο μπαμπάς μου είχε πεθάνει, στρατό ακόμα, σκοτώθηκε. Ελάτε, λέει, παιδιά, να σας δείξω το δρόμο, λέει, να πάτε στο παππού τα Αμπέλη. Άφησα, λέει, της. Είχε και η μάνα μου χώρη Αμπέλη, είχε και ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου που είχε τα Αμπέλη ήταν εδώ στην Παναγία. Πού είναι η Παναγία? Εδώ ήταν η Παναγία, ήταν βουνό ακόμα. Εδώ από πίσω είχε χωράφια και το είχαν Αμπέλια. Και ο παππούς μου, επειδή είχε τρία παλικάρια, είχε μεγάλο χωράφι και έκανε ένα πατητήρι πολύ μεγάλο, μάζευαν τα σταφύλια και τα πατούσανε. Εκεί στο πατητήρι κοντά από το ένα φεύγω στο άλλο. Όταν ξεσηκώθηκαμε για να φύγουμε, φωνάζει το θείο μου, λέει, Κωνσταντίνε, λέει, πάρ' το Μωυσή, λέει, τον αδερφό μου και το μουλάρι, έλα, λέει, από την εκκλησία. Μερικά βιβλία να πάρουν, να μην τα πάρουν οι Τούρκοι και τα... Πάρ' τα, λέει, και πήγαινε τα στο πατητήρι κοντά να τα παραχώσεις, λέει. Ίσως σκέφτει ο Μωυσής καμιά φορά και τα βγάλει. Στο πατητήρι μας ήταν εδώ πίσω στην Παναγία, την εκκλησία που πίσω. Αμπέλη. Και τα φόρτωσανε που λες και είχε κάτι βιβλία ωραία, έλεγε ο Μωυσής. Πώς δεν κράτσα εδώ που ήρθαν στην Ελλάδα, πώς δεν κράτσα, λέει. Ο πατέρας μου έβγαζε, λέει, είχαν χαλάσει από εξώφυλλα και έφυγαινε από το δέρμα, τα έξινε από κουνέλι, από αυτά, τα έξινε καλά καλά και τα έβαφε, τι τα έφυγαινε και σου γράφησε. Αγίους, αγγέλους και το κολούσε, εξώφυλλο δηλαδή. Και πήγαν και τα παράχωσαν εκεί και να πάνε τώρα. Τέλος πάντων, ο Χατζηφέντης ήταν πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλόψυχος, μας πονούσε. Πήγε η μαμά μου, λέει, τι να κάνω, να έχουμε την ευχή σου, Χατζηφέντη, λέει. Ο Μωυσής έβγαλε ευλογιά, η ζωή δεν έβγαλε. Πρόσεξε καλά, λέει, να μην φάει περισσάδι από το Μωυσή, λέει, γιατί αυτό κολλάει πολύ, λέει. Ήρθε και με το λέει ο Χατζηφέντης, είπε να μην φάει περισσάδι, εγώ εκείνη την ώρα με έπιασε ρίγος. Πήγαινε, λέει, εδώ, και ζητούσα πατάτες να φάω. Πήγαινε εδώ κάτω, λέει, μια γυναίκα που το ήξερε το μαγαζάκι. Είχε πατάτες, αγόρασε τις πατάτες, έφερε τις πατάτες.
Εκείνες οι πατάτες έβρασαν, δεν έβρασαν εγώ. Ένα όνειρο έβλεπα. Είχα την κατσίκα και κυνηγούσα τον τσόπα να φτάσει την κατσίκα. Τελειώνω ο δρόμος, χάνω την κατσίκα και πέφτω. Τι είναι αυτά, είναι χαμηλά, πιο ψηλά, κάτω. Τώρα εδώ λέω πού έπεσα εγώ, έχασα και το... τη μάνα μου, έχασα, πού να πάω τώρα, τι να κάνω, έλεγε. Και θυμήθηκα, το όνειρο ήταν αυτό, πιάστηκε με, τη, με τον πόνο της ευλογιάς. Η μάνα μου μας έλεγε, μου είσαι η ζωή, όταν φοβάστε πουθενά, είστε μικρά ακόμα, το πάτερι μου δεν ξέρετε, αλλά να λέτε, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, εις το όνομα του Χριστού, να κάνετε το σταυρό σας. Και εγώ το θυμήθηκα εκεί και λέω, άρα ή θα μπορέσω να βγω να κάνω, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, έπιασα τον τοίχο, ας παλεύει. Από εκεί ετοιμάστηκα να περάσει τα ποτάμι. Πέρα έβλεπα πρασινάδα, κόσμο δεν έβλεπα, αλλά ωραία πράγματα έβλεπα. Και ήταν ο παράδεισος, να πήγαινα τότε, τι καλά ήταν. Ύστερα τη δεύτερη φορά πάλι, θα το πω ξανά, λέω, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, εις το όνομα του Χριστού. Αλλά όταν πήγα να πάρω τις πατάτες, στο Χατζηφεντή ήταν μια αγριά, πήγαινε, τον βοηθούσε, του κουβαλούσε νερό, λίγο τον σκούπιζε. Μονάχη μια αγριά ήταν, δεν το βοηθούσε. Και η γιαγιά μου καμιά φορά πήγαινε, η μάνα. Και η γριά τ' άκουσε που είπε τη μάνα μου, πρόσεξε τη ζωή γιατί θα κολλήσει πολύ. Και εκεί που πήγα να πάρω πατάες, το λύσει είναι αυτή. Την παπκάλισε δηλαδή. Ήρθε λέει η Χρυσή και είπε για τη ζωή να προσέχει να μην φάει από το Μωυσή τα περσάδια. Τέλος πάντων, με το δεύτερο, το τρίτο βγήκα πάνω, τώρα λέω πού θα πάω, χωράφια. Θα περπατήσω λέει και όπου πάω. Πήγα, θυμήθηκα. Από εδώ λέω είμαι σαν εδώ πάνω ένα Ιεσπυρίδωνος, είχαμε μπαρτσέι και απάνω και βρήκα το δρόμο το Ιεσπυρίδωνο, κατέβηκα στο χωριό. Βλέπω τις φιλινάδες μου και βλέπω την τσέπη μου, έχω πατάτες και τρώω πατάτες. Λέει η μάνα μου, αχ το παιδί μου λέει, γύρισε πίσω, θέλει να φάει και δεν μπορεί να μιλήσει. Είχα 8-10 μέρες να μιλήσω, όχι να πάω, να μιλήσω δεν μπορεί. Και σιγά σιγά μύρθε έτσι, με έβαλαν κάτι, τι με έβαλαν σε αυτό. Ένιωσε ένα βάρος. Μάνα, σήκωστε αυτόν τον Μωύση από πάνω μου, λέω. Ταχάν τον έδιωξε τον Μωύση. Τέλος πάντων, πέρασε και η ευλογιά, αυτά πέρασανε. Ύστερα που λες, όταν ξεκίνησαμε από τα θάλασσα για να έρθουμε, ήρθαμε, μπήκαμε σε τρένο. Από το τρένο πήγαμε να μπούμε στο πλοίο. Στο πλοίο της γριές της Γκέρος ήταν άρρωστη, δεν τους πήρανε. Τη γιαγιά μου, τις άλλες δυο-τρεις γυναίκες, τις πήγαν στο νοσοκομείο. Είπαν ότι άμα γίνουν καλά, θα βγουν στην Αθήνα, θα βρεθείτε. Ύστερα πάει. Η γιαγιά μου πέθανε εκεί. Ήρθαμε με το θείο μου εδώ στο πλατή. Από την Κέρκυρα, βγήκαμε στην Κέρκυρα. Εκεί στην Κέρκυρα μας έβρασαν κάτι φαΐτα. Φάγαμε και μας συγχωρείς ευκύλιο όλος ο κόσμος. Και ο πεθερός μου πέθανε εκεί, ένα κουνιάδο είχα πέθανε εκεί. Ο Χατζηφεντής εκεί πέθανε. Καλά που τον πήγαν και τον έθαψαν, τον τακτοποίησαν. Έβαλαν σταυρό το όνομα του που τι έκαναν. Κι όταν μεγάλωσε ο Πάτερ Παΐσιος, πώς είπε ότι από τόσα που βάφτισε ίσως ένα μη βρεθεί, ήτανε καλόγερος στην Γόνιτσα, ξέρω πού έλεγαν.
σκόρπια πήγε στην Κέρκυρα, ρώτησε, βρήκε τα νεκροταφεία εκεί, πήγε, έψαξε, το βρήκε, μόνος του. Έσκαψε και μια βροχή, λέει, όταν πήγα για να σκάψω, μια βροχή. Έσκαψα, τα έβγαλα ένα-ένα, λέει, και είχα μια κάσα, τα έπλυνε, τα έβαλε στο κασόνι μου. Το βράδυ που πήγα στο ξενοδοχείο, τα κοίταζα έτσι και θαύμασα. Πώς ήσαν ο Χατζηφίντης και πώς έγινε. Εκείνη την ώρα, λέει, σαν να με έπιασαν, το έλεγε τώρα στο τελευταίο. Σαν να με έπιασαν, λέει, από το λαιμό έτσι. Δεν μπορούσα να παραμάζε, λέει. Θεέ μου, λέει, Χατζηφίντη μου, λέει, εσύ θα με σώσεις τώρα, λέει. Τώρα μακριά από εδώ, σατανάδες, το πιέζω. Και σιγά σιγά έκανε το λαιμό, τα άνοιξε στο. Και από εκεί τα έφερε την Κέρκυρα, τα πήγε εδώ στη Σουρωτή, ήρθε και δεσπότσε εκεί, τα διάβασαν, τα έκαναν, τα μοίρασαν, τι έκαναν. Ήξερα μου ότι τα έφερε ο Πάτερ Παΐσιος. Και το Χατζηφίντη, δεν σας είπα την αρχή. Η γιαγιά μου έλεγε ήταν δύο παιδάκια, ορφανά έμειναν, πέθανε η μάνα τους, πέθανε ο μπαμπάς τους, έμειναν δύο αγοράκια. Και είχαν μια θεία στη Κεσάρια, εκεί που ήταν ο δεσπότης. Εκεί ήταν, κατοικούσε εκεί η θεία τους. Και τα πήρε εκεί, εκεί έμαθαν γράμματα, μεγάλωσαν, λέει, όλος ο αδερφός, τι έγινε. Δεν ξέρω, χάθηκε, πέθανε, δεν ξέρω με ποιον. Και αυτός όταν έγινε, το χειροτώνησαν καλόγερο, τον είπανε Αρσένιο, Βασίλη τον έλεγαν πρώτα. Και τον είπανε Αρσένιο, λέει. Και αυτά με τη γιαγιά μου έλεγε, είναι καλός ο Χατζηφίντης, είναι δικός μας, να τον προσέχουμε. Και αυτά είναι. Δεν έζησα έτσι με τον μπαμπά μου, τον μπαμπά μου τον αγαπούσε, ήτανε καλός, λέει, καλό. Έλεγε η γιαγιά μου, όταν έκαναμε το μνημόσυμο του μπαμπά σου, λέει, ο Χατζηφίντης, λέει, μπούκουσε. Τέτοιο καλό παιδί να πάει να σκοτωθεί στον πόλεμο, λέει, μπούκουσε. Μας αγαπούσε, ήτανε καλός, Χατζηφίντης, άγιας. Και μια φορά τον είδα στον ύπνο μου του Χατζηφίντη, πέρσι ήταν, πότε ήταν. Λέω, α, ήρθες, λέω, Χατζηφίντη, να σε ρωτήσω τώρα που μεγάλωσα, λέω. Τι ήθελα να το ρωτήσω, α, να το ρωτήσω με τη γιαγιά μου τι συγγένεια είχανε και πώς έπεσε από εκεί από την Παναγία κάτω και πώς γυρνούσε τις κλέτιδες, έλεγε, πήγαιναν ήδη. Ήρθαν τσετέδες, έλεγαν, Τούρκοι τσετέδες. Έμπαιναν στα σπίτια, έκλεβαν, χτυπούσαν, ρήμαζαν. Και έλεγε ο Χατζηφίντης, άμα τους βλέπετε πέρα από τη γέφυρα, να τρέξετε να με το πείτε. Άμα μπουν στη γέφυρα, πάει θα έρθουν, λέει, δεν μπορώ να τους γυρίσω, λέει. Και έλεγε ο θείος μου μια φορά στη γιαγιά μου, ήρθαν, λέει, κάτι κλέφτηδες, λέει, τρεις-τέσσερις κλέφτηδες, λέει, να πάνε να φοβερίξουν το Χατζηφίντη, να πάνε τα λεφτά, λέει, ό,τι λεφτά είχε. Και πουρτά. Ο πάτερ Χατζηφίντης διάβαζε μέσα. Δεν ξέρω τι βιβλίο είχε, διάβαζε. Και τους έδεσε. Οι δύο έριξαν τα πόδια τους. Θα είναι το πόδι μέσα στο άλλο έξω. Δεν μπορούσαν να σηκώσουν το άλλο πόδι να βγουν μέσα, είτε να βγουν έξω. Ώσπου να διαβάσει το μάθημα τι είχε ο Χατζηφίντης και φώναξαν οι Τούρκοι. Πουράχ, εφέντη, πουράχ, εφέντη, άφησε μας, εφέντη, ξανά δεν θα έρθουμε. Άφησε μας να φύγουμε. Άντε στο καλό να πάτε, λέει, ξανά να μην πατήσετε. Ναι. Και μια φορά έλεγε ο θείος μου στη γιαγιά μου, ήρθανε, λέει, να πάρουνε ο Σούρι.
τα λόνια όταν αλώνιζανε, ήρχονταν οι Τούρκοι και έφεραν σιτάρι. Πήγαν το είπαν του Χατζοφεντή, ήρθαν στον πρόεδρο το σπίτι. Παίρνει ο Χατζοφεντή το ταμείο ότι είχε στο φαγκάρι, στην εκκλησία, μάζευε λεφτά να διορθώσει μέσα, είχε χαλασμένα, τι είχε, έσταζε. Ήθελε να διορθώσει την εκκλησία, είχε κάμποσα λεφτά, μάζεψε. Πήγε και στις Τούρκοι, λέει, εσείς λέει Θεό δεν έχετε απάνω σας, λέει. Ε, τι να κάνουμε, λέει, είναι ο Σούρι, πρέπει να πάρουμε, λέει. Για πάρτε, λέει, ένα μολύβι, λογαριάστε, λέει, του χωριού τα παιδιά, τα περισσότερα είναι ορφανά. Οι μπαμπάδες τους σκοτώθηκαν, πόλεμος, αυτά τα παιδιά θα πεθάνε από την πείνα, λέει. Πάρτε αυτά από το παγκάρι που είχα μαζεμένο για την εκκλησία, ήθελα να διορθώσω κάτι. Πάρτε τα, λέει, και στο καλό να πάτε. Ευχαριστούμε, 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 πήραν τα λεφτά και έφυγαν. Χάρη ήταν όλοι οι βαρές, ό,τι τότε έβρασαν πλεγούρια, τραχανάδια έκανα για το χειμώνα. Μας έσωσε ο Χατζοφεντής, μας έσωσε, λέει. Πολλές φορές έτσι βρίσκονταν στο χωριό, λυπούνταν τα ορφανά, επειδή είχε μεγαλώσει και αυτός ορφανός, δεν ξέρω. Και άλλο τι να θυμηθώ. Το όνειρο να πούμε, το όνειρο που λέγατε. Το όνειρο. Που τον είδατε τον, στο όνειρο του Χατζετεμπή και θέλατε να το ρωτήσετε. Τώρα που είχα δει που αρρώστησα. Είμαι άρρωστη, πρώτο τα Χριστούγεννα ήταν, πότε ήταν. Πάσχα. Πάρα τη γρήπη, βαριά άρρωστη ήμαν. Λέω, η κόρη μας είναι καλά, χίλια καλά να τη δώσει και αυτή η καημένη παντρέθηκε. Πέντε χρόνια έζησε με τον άντα, πέθανε, ο άντας ατύχημα έγινε, έμεινε με ένα ορφανό. Μεγάλωσα εγώ 4 ορφανά δικά μου και ένα αυτό, 5 ορφανά μεγάλωσα. Τι να κάνω. Και... το όνειρο που είχα δει ήτανε, ήμαν έτσι, άκουγα μονάχα, δεν μπορούσα να μιλήσω. Τον πόνο τον είχα, άκουγα μονάχα. Φώναξανε, έλα εδώ, έλα εδώ, πάρ' το αυτό, λέει. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, λέει. Πάρ' το, πήγαινε το, λέει. Τώρα η γυναίκα με έβαλανε στο αυτοκίνητο, είχαν ένα αυτοκίνητο. Σε ένα κουλουβί, ούτε παράθυρο είχαν. Με πήραν και με πήραν και με πήραν. Τα ρούς στον αέρα πετούσαν. Πού πήγαν. Όταν πήγαμε εκεί, μια πόρτα είχε σιδερένια. Δύο άτομα ήταν εκεί πέρα. Είδανε που με κατέβασαν εκεί. Θύμωσαν εκείνοι οι δύο ανθρώποι. Γρήγορα λέει να το πάρουν, να το πάτε και που ήταν, λέει. Δεν ξέρετε, λέει, εσείς, λέει, ότι εδώ σε αυτό το μέρος δεν δέχομαι στε τέτοια άτομα. Δηλαδή μόνο πεθαμένος δέχομαι. Μα εγώ πού να το πάω, λέει, τώρα από τη Σαλονίκη το έφερα, αλλά δεν ξέρω, λέει, πού είναι. Λέω κι εγώ σας παρακαλώ, λέω. Ήταν ένας τείχος, γύρω-γύρω τείχος. Λέω, κανένα δεν θα πειράξω, λέω, σας παρακαλώ, αφήστε με εδώ στον τείχο, λέω. Σιγά σιγά, σιγά σιγά με τον τοίχο, λέω, ίσω να ανταμώσω τη μάνα μου και τον μπαμπά μου, λέω. Πάλι θυμόμουν εκείνη, γλίγορα την πάρεις πίσω, λέει, γλίγορα. Με τράβηξαν, με έβγαλαν έξω από εκεί, είμαι στον τοίχο, ήθελα να πάω γύρω γύρω. Με τράβηξαν, με έβγαλαν έξω. Ε, πού να την πάμε, κι εγώ θυμήθηκα. Θυμήθηκα εγώ που μένουμε. Ο δόσος αφού είσαι 60, κάτω στο σταθμό κάθομαστε όλοι. Ενώ εγώ είμαι ανάρρωστη, κάτω τη βίδλα. Και με έφεραν εκεί, θυμήθηκα το δωμάτιο που ήταν, τα χτυπάνε μέσα. Λέω, ποιος μπήκε, διορθώνει το δωμάτιο το δικό μου. Σκύβω, κοιτάζω, ήταν ο γιος μου μικρός, ο Σαμουήλ. Α, ήρθες, λέει, ο Σαμουήλ. Ε, λέω, ήρθα, τι να κάνω, αφού με έφεραν, δεν με δένουν εκεί πέρα, λέω. Και ανήρετα.
ζωή. Την άλλη φορά πάλι που αρρώστησα, πάλι βλέπω ένα όνειρο. Και είχαν ένα... πώς τα λεφτά που απλώνουν... Ράντζο. Ράντζο το λένε. Ένα ράντζο είχαν και με έπιαναν από εδώ και ένα στενοδρομάκι, αφρούμε θέση, λέει, ανοίξαμε το ράντζο να τη βάλουμε να κοιμηθεί εκεί πέρα. Πήγαν, ο δρόμος τελείωσε, ένα στενοδρομάκι από πάνω και κάτω χαμηλά, πιο βαρύ δρόμος, λέω να κατεβούμε από εδώ σιγά σιγά, ίσως να έχει συγκοινωνία, που κι λέω θα πέσουμε. Άρρωστος και πάλι μπήλω. Κατέβηκαμε από εκεί, πήγαμε από εκεί, πάλι χάπια. Τώρα τελευταία πάλι με αυτό την αρρώστια που έπαθα, βρέθηκε στο χωριό, πάνω στο γάζερο καθόμαστε. Είχαμε ένα χωράφι. Σε παραμύθια. Στο χωράφι, το χωράφι μας ήταν έτσι ύψωμα. Τώρα εκεί καπνάες πέρνανε, σκάλισαν, τι έφτιαν, ο κόσμος πολλής ήταν. Στο όνειρό μου. Και φωνάζουν οι άλλοι, ένα άσπρο συννεφάκι έρχεται, ένα άσπρο συννεφάκι έρχεται. Εγώ δεν σήκωσα το να κοιτάξω που έρχεται το συννεφάκι. Και ήρθε λέει και ακούμπησε ένα χέρι απάνω μου. Εσύ λέει ήσαν η πρώτη τυχερή λέει. Εσύ εδώ θα μείνεις. Κάνει τον άλλο εσύ κάτω. Κάτω κατέβαινε, ήτανε ρέμα κάτω. Εσύ εκεί θα καθίσεις, εσύ κάτω. Τους διάλεγε. Κι όταν μου είπε εσύ είσαι πιο τυχερή, πρόσωπο δεν είδα, αλλά είδα μπροστά του πόσο ο Δεσπότης βγαίνει με τους σταυρούς, με τα χρυσά, με τα άσπρα. Εγώ λέω που είμαι τόσο αμαρτωλή, λέω έπεσα στα πόδια του να φιλήσω τα πόδια του. Με συγχώρησες, λέω, και θα μείνω εδώ, λέω. Εκεί που έτσι χαίρμα και στενοχωριούμα κι όλα, χαίρμα κι όλα, ξύπνησα. Τον παιδί που τον είδες και τι έγινε τελικά, τον ρώτησες. Γιατί το παιδί που είδες τον ύπνο σου, τον ρώτησες γιατί σε είπε, για το τι συγγένεια έχετε, τι σε είπε, που τον ρώτησες. Το Χατζεφεντή. Άρχισες να μας λες το όνειρο με το Χατζεφεντή. Που τον είδες και λες τώρα θα σε ρωτήσω τι συγγένεια έχουμε. Ναι. Αυτό το όνειρο να μας πεις. Α, εκείνο. Ρώτησα, αλλά... τι με έχει πει. Είμαι σε λέει εξαδέρφια λέει με τη γιαγιά, αλλά τα άλλα λέει άστασα. Και γέλασε και ξύπνησε και τότε πάλι. Δεν μίλησα πολύ. Όσο ήθελε να μιλήσω. Πότε έγινε αυτό, πότε έγινε. Δύο χρόνια, τρία χρόνια. Δεν έχει πολύ. Τρία χρόνια είναι. Παραπάνω. Πόσο έτσι ήθελα να είμαι μεγάλη, γιατί έλεγα τον αδερφός μου πήγαινε στο σχολείο. Το σχολείο. Ήταν στο σπίτι του Χατζηφεντή. Θα έρθω κι εγώ, θα έρθω κι εγώ, με λέει αδερφός μου, πάψε λέει, κουρσάκια δεν παίρνει λέει. Εκεί είμαι σε ένα σωρό λέει, άλλος 15 χρονών, άλλος 13, άλλος 10 χρονών, άλλος 6 χρονών, άλλος. Και εμένα με πήρε γιατί είμαι στη συγγενής, ήταν πιο μικρός αδερφός. Και πάλι πήγα. Πήγα και δεν ήταν εκεί ο Χατζηφεντής. Θα μπορεί ο μέσα. Βλέπω έτσι γύρω είχε δέρματα από κατσίκες, από πρόβατα. Εκεί γονάτιζαν τα παιδιά και εκεί διάβαζαν, δεν είχαν θρανία. Και ανοίγω το... δεν υπάρχει ο όνειρο αυτό, έστε ξύπνα, μικρή είμαι. Με λέει μου είσαι, μην παίρνεις μέσα. Και εγώ λέω, θα ανοίξω την πόρτα να δω. Ανοίγω την πόρτα, βλέπω, ήτανε... το τζάκι, στη μια μεριά είχε ένα τραπεζάκι, το καντήλι, βιβλία. Στο άλλο το μέρος είχε τα στρώματα του κουκιμού. Ούτε κρεβάτι, ούτε διβάνι, ούτε
Τίποτα δεν είχε. Ένα τραπεζάκι με το βιβλίο και το καντήλι του. Εκεί διάβαζε συνέχεια. Και άλλη μια φορά είχα πάει. Πήρε το μολύβι το ένα παιδί του Μωυσή. Το πόδι του μου χτύπησε. Έλα εδώ κοντά να ακούω, δεν ακούω. Το θείο Μωυσή το πόδι το χτύπησε. Γιατί το χτύπησε? Πήγαινε ο Μωυσής, διάβαζε. Και ο Χατζηαφέντης το χτύπησε στο πόδι. Εγώ δεν ήμουν τότε εκεί, δεν το είδα. Του χτύπησε στο πόδι, είχε μια πληγή εδώ και δεν μπορούσε να γονατίσει. Δεν μπορώ, παππούκα, είπε, τι να κάνω, δεν μπορώ. Το χτύπησε με τη δέργα του και έσπασε. Σηκώθηκε με τα κλάματα και πήγε στα μέλη. Εκεί που είχαν το καλή, το μεγάλο. Το βράδυ ήρθε. Γιατί άμα είχαν στο σπίτι η μάνα μου θα τον έδερνε, γιατί έφυγε το μάθημα. Το βράδυ είχε έρθει. Να το στέλνει το παιδί, έλεγε στη μάνα μου, να το στέλνει το Μωυσή. Να μάθει. Ο πατέρας ήταν καλός άνθρωπος. Ξέρετε ποια νουκόρη πήρα εγώ? Με κατηγορούσα στην πεθερά μου. Ξέρετε ποια νουκόρη πήρα εγώ? Πήρα του Βαράση την κόρη. Ένας ήταν ο Βαράσης στην πατρίδα, λέει. Ο Χατζηαφέντης και ο Βαράσης ήταν ένας, λέει. Έτσι με πένιδε. Για την Παναγία να μας πείτε, για το βράχο της Παναγίας. Εκεί στην Παναγία πήγα δυο φορές, τρεις φορές να έπαιρνα με το κατσαρόλι. Πετούσαν μερικές λεφτά μέσα. Και λέει ο Χατζηαφέντης, μη πετάτε, τα λεφτά είναι βρώμικα. Εκεί στην άκρα λέει, έβαλε ένα κασονάκι, ρίξε τα εκεί πέρα, λέει. Χατζηαφέντης και τα ρίχναν εκεί. Αλλά άστραφτε, πώς ήταν γύρω-γύρω σκαμμένο πέτρα, λαμποκοπούτσα, κάτω. Ούτε σκόνη, ούτε λάσπη, ούτε σπηλιά. Τρία-τέσσερα σκαλοπάτια κάτω ήταν η εκκλησία. Πάνω από την εκκλησία. Θυμήθηκα που πήγα στα Γεροσόλυμα και πήγα στο αυτό, ανέβηκα πάνω, στο Γολγοθά. Δεν ξέρω αν πήγατε. Έτσι ακριβώς ήταν αγιασμός της Παναγίας. Πόσα σκαλοπάτια ήταν απάνω στο... Ήρχοντανε σχεδόν απάνω στην Αγία Τράπεζα έτσι. Τόσο σκαμμένο, τόσο καθαρό, αλλά είχε κατσαρόλια ο Χατζηαφέντης, διάταξε. Δεν θα πετάτε τίποτα καθαρό, ντζουμπούζ ήταν. Του κασιδιάρης όταν ήρθε, αυτός ο Τούρκος που είχε κρασίδα στο κεφάλι, έβαλε το κεφάλι του. Ήταν Άγιος Χριστόστομος. Γιόρταζε τα Άγιο Χριστοστόμο. Εγώ έτρεχα, πήγαινα με τον αδερφό μου. Πήγαμε εκεί, πίσω από την Αγία Τράπεζα, είχε τόσο μια τρύπα και έβγαινε αγιασμό. Και περνούσε ένας Τούρκος εκεί, Παναγύρι, ήταν λέει αυτό το κεφάλι μου όλο κασίδα, κασίδα, δεν μπορώ. Που και βουρλά, λέει, τουρκικά το είπε, αυτές οι κεβούρ μας έλεγαν τις Έλληνες. Αυτές οι κεβούρ, λέει, πιστεύουν, λέει, και γίνεται καλά, για να πάω κι εγώ, λέει. Πήγε στο νερό εκεί στο αγέσμα, πούτσε το κεφάλι του, πλήθηκε, το αγέσμα πήγε πίσω. Τώρα ο Χατζηαφέντης είναι μέσα στην εκκλησία, είχε λειτουργία. Πώς να πάνε να κόψουν την λειτουργία, δεν γίνεται, είπαν μερικοί. Αφήστε να τελειώσει τη λειτουργία και ύστερα. Και μια γυναίκα με λέει, αχ αυτός ο παλιός Τούρκος, λέει, έβαλε το κασιδένιο του το κεφάλι, λέει. Αυτά με τα μάτια μου το είδα. Εγώ, λέει, ήρθα να πάρω αγιασμό, λέει, το παιδί μου άρρωστο είναι, λέει, τι να κάνω. Και με πιάνε το χέρι και με ένα χεράκι κατεβαίνουν. Δεν είχε σκαλιά, έτσι κατήφορος ήταν. Λέω, πού πάμε τώρα, λέω. Θα βρούμε, λέει, την πύλη.
Και τόσο ένα λίγο νεράκι είχε. Από εκεί πήρε, γέμισε το πουκαλάκι. Να πάω στο παιδάκι μου, λέει, τι να κάνω, να γίνει καλά το παιδί. Κι αν ήρθαμε πάνω ύστερα, όταν τελείωσε η λειτουργία και ύστερα, το είπαν το Χατζηφέντη. Τώρα, τι βιβλίο είχε, ήταν πολύ πιστός στο Θεό και ό,τι παρακαλούσε γίνοντανε. Πήρε το βιβλίο και πήγε ακριβώς εκεί που έρχεται το νερό. Είχε και μια γεφυρούδα, όταν ήρχονταν μπόλικο πάνω από τη γέφυρα, άσπρο, άσπρο, ωραίο, καθαρό. Πήγε εκεί, διάβασε, πόση ώρα διάβαζε. Και ύστερα σιγά σιγά χάρηκαν, χειροκρότησαν, ήρθε. Σιγά σιγά ήρθε, αλλά την άλλη μέρα ήρθε πιο πολύ. Μια φορά ήρθε με το διάβασμα του, μεγάλη χάρη του, αυτό το είδα με τα μάτια μου, ήρθε. Ενώ κατέβηκαν τόσο μέρος, δεν είχε νερό. Λίγο άσπριζε, λίγο νεράκι εκεί πέρα. Αυτό θάμα ήταν. Και λέω ύστερα που κι αυτή η γυναίκα, λέω, δεν φοβήθηκε να μην έρθει μπόλικο το αγιασμό και μας πάρει, μας πετάξει έξω. Με πήρε και εμένα μικρή που ήμαν. Δεύτερο. Πόσα εκκλησάκια είχε στο χωριό? Ορίστε. Πόσα εκκλησάκια είχε στο χωριό? Είχε. Πείτε τα. Άγιος Κωνσταντίνος είχε πέσει. Άγιος Σπυρίδωνος ήταν καλό. Είχαμε χωράφι και για πάνω. Είχε. Παναγία. Άγιος Γρηγόριος είχε, μετά από τον Γρηγόρη ήταν, η Παναγία ήταν εκεί απάνω στο βουνό. Είχε, εξοκλήσει, είχε πολλά. Α, μια φορά πάλι για τον Βασίλη. Λέω, Μωυσή, λέω, εσύ πήγες πολλές φορές, ας έρθω κι εγώ. Πώς τραγουδάν, χορεύουν, λένε και τον Νέο Βασίλη τραγουδάν. Θα έρθω κι εγώ, μην έρχεσαι, λέει, δεν έχει καλό δρόμο. Εγώ κρυφά πήγα πάλι. Πήγαμε το δρομάκι τελείωσε, ήρθε να τσικρίνω. Βάθοντα, πέτρα. Τώρα βλέπω το Μωυσή κάτω, εγώ εκεί απάνω, άρχισα να κλαίω. Εγώ πώς θα κατεβώ από εδώ. Βγάλε τα παπουτσάκια σου, πέτα τα κάτω και γύρνα, λέει, και πιάσε, κατεβεί. Κατέβηκαμε από εκεί, πήγαμε πιο απάνω, είχε κάτι σουικιές μεγάλες. Και είχε κοντά, ρέμα είχε, δεν είχε πολύ νερό, λίγο το ποτάμι. Και είχε δυο-τρία σκαλοπάτια από πάνω, είχε μέσα εικόνες. Πιάστηκαν οι μεγάλοι, καθάρισαν, έκαναν τα καντήλια, φάγαν, ήπιανε, κάτω είχε ένα υπόδιο, εδώ λέβαζε το άλογο του Άγιος Βασίλης. Ύστερα όταν φάγανε, πιάσαν το χώρο. Να το πω. Βαρεσιώθηκε το τραγούδι. Έχει τα τένα, είπαμε, στον Βασίλη. Ετάτε να είπαμε στον Ευασί, ελάτε να πάμε στον Ευασί. Να κρεμάσω με τα κρετέσω σίδι. Είχε σίδια πολλά, σου πιέν. Να κρεμάσω τα κρέατα σου. Ύστερα λέει, εσύ δεν κέδω και εσύ δεν κέδω τσέγγεσίλη τσέχτε στην έβητα σαν Βασίλη. Τσατσέτουρε, χτύπησε λέει ένα ελάφι. Το χτύπησε λέει και δεν μπορούσε, μαχαίρι δεν βρήκε. Ύστερα έλεγε, έσαξε να με το κοδευτήρι. Που κλαδεύουν τα μπέρι, κοδεύτη.
Στα ξεντά τσέμω τον κοδευτήρι. Τραγουδούσα, χόρευαν τα παλικάρια. Θες να μας πεις τα κάλατα, γιαγιά? Ποια? Τα κάλατα τα θυμάσαι, να τα πει. Πώς το έλεγα, γιαγιά? Τα ξέχασα. Αν, καλά. Εκεί στον Άγιο Βασίλη κάθε πότε πήγαιναν? Κάθε χρόνο πήγαιναν. Αλλά δεν είχε έτσι στασίδια, καντήλια πολλά. Ήταν δρόμο, δεν είχε γι' αυτό, δεν πήγαιναν. Πότε πήγαιναν, πότε? Εγώ πήγα, να σας λέω, είμαι μικρή και δεν μπορούσα να κατεβώ, ήταν γκρεμνός. Όχι, λέω, πότε πήγαιναν, ποια μέρα του χρόνου πήγαιναν? Παραμονές τα για Βασιλείου. Τη νύχτα, το βράδυ? Ναι, πήγαιναν καθάριζαν, άνοιγαν τις καντήλες, άνοιγαν κεριά, καθάριζαν μέσα έξω. Έμπαιναν μερικοί, πολύ σκοτεινό εδώ, λέει, έβαζε το άλογο του Άγιος Βασίλης, λέει. Ο Χατζηφεντής ερχόταν εκεί? Δεν έτυχε να τον δω εκεί πέρα. Μια φορά πήγα, μόνο πολίτες ήταν. Δεν είχε, παπά δεν είχε. Ο Άγιος Κωνσταντίνος πού είναι? Ο Άγιος Κωνσταντίνος πάλι ήταν προς τα εκεί, στα μπέλη της μάνας μου κοντά. Και ήταν χτισμένο ωραίο και έπεσε και είχε μείνει δύο του βαρένια, μια γωνία. Και το Κωνσταντίνο έλεγαν τραγούδι, αλλά πώς το έλεγαν το ξέχασα. Πήγαν εκεί, αν κανένα δυο εικόνες άμα είχαν να αναβαίνουν τα καντικά. Και όταν φύγανε, η μια γωνία, προτού να φύγουν ο κόσμος, ήταν λίγο μακριά. Ακούνε κουρρ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 ρrr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 r
δύο γωνίες αης Κωνσταντίνου. Λειτουργούσε εκεί ο Χατζεφεντής, λειτουργούσε. Ορίστε. Έκανε λειτουργία σε αυτά τα εκκλησάκια. Όπως είναι έτσι χαμηλά στον Άγιο Σπυρίδωνο, στην Παναγία, στο Άγιο Χριστόστομο, πήγαινε. Λειτουργούσε ο Χατζεφεντής, πήγαινε. Αλλά εκεί που ήταν εντελώς γκρεμισμένα, πήγαιναν οι δικοί μας. Παλικάρια, κορίτσια, γυναίκες πήγαιναν, καθάριζαν στις γιορτές, τις γιορτές. Η γιαγιά έμεινε εκεί, στην πατρίδα. Η δικιά μου γιαγιά. Ναι. Η χατζανά μου την πήρανε όταν θα έμπαιναμε στο πλοίο. Ποιος την πήρε? Ποιοι την πήρανε? Έλληνες την πήραν, δεν ξέρω, την πήραν, θα πάνε στο νοσοκομείο. Κι άλλη μία θεία μου, κι όταν μεγάλωσα εγώ ήρθαμε εδώ πάνω και έγινα 10-12 χρονών, πήγα υπερέτρια. Δεν είχαμε, τι να φάμε, είχαμε. Πήγα σε ένα καλό σπίτι και ήταν διευθυντής, υποδιευθυντής στην τράπεζα, ήταν τι ήτανε. Λέω, θα μεταθέτουν, έκατσα ένα χρόνο πόσο έκατσα, μας μεταθέτουν, ζωήτσα, λέει, θα έρθεις μαζί μας. Λέω, πού να έρθω, λέω, θα χάσω τον αδερφό μου, λέω, ένα αδερφό. Εγώ, λέει, θα καλέσω τον αδερφό σου να συμφωνήσουμε μαζί. Λέει, ήρθε αδερφός μου, λέει, στον Πειραιά, λέει, έχουμε θεία της μάνας μου αδερφής, στον Πειραιά ήταν. Ας έρθει μαζί σας. Εγώ, λέει, το παίρνω σαν παιδί μου, λέει, επειδή είναι ορφανό και καλό κορίτσι, λέει, θα το πάρω μαζί μου. Πήγαμε εκεί, πήγε στην τράπεζα αυτός. Στην τράπεζα να είναι ένας αξάδερφος μου, αξάδερφος μου, κλητήρας. Τώρα το αφεντικό μου, τον κατάλαβε που είναι οι πρόσφυγες. Λέει, από τη Μικρά Ασία ήρθατε. Ναι, λέει. Μήπως, λέει, γνωρίζεις από τη Μικρά Ασία, έχω ένα κουρτάκι, λέει, υπερέτρια, λέει.
ορφανό είναι, έναν αδερφό έχει. Μήπως έχει ευλογιά, λέει. Ναι, λέει. Ζωή τι λέει, ζωή τι λέει. Αξαδέρφη μου είναι, λέει. Μπράβο, λέει, πάρε τη σύσταση μου και έλε στο σπίτι να γνωριστείτε το αφεντικό μου. Ύστερα ήρθε στο σπίτι ο Λεωνίδας που είχε πεθάνει και κληρονόμησαν ήσταν όλοι. Και εγώ δεν πήρα άντε, λέω. Μία τον κοίταξε εκεί, τα πήρε και είναι, είχε σπιτάκι, είχε. Τέλος πάντων. Και εκεί στον Πειραιά που πήγα με τη γιαγιά μου, είχαν πάρει και αυτήν μία γριά. Πήγα τη ρώτσα, λέω, καλέ θεία, λέω, μαζί σου, λέω, πήραν και τη χατζανά μου, λέω, τι έγινε η χατζανά μου, πού είναι. Α, λέει, η χατζανά στην άλλη μέρα πέθανε, λέει. Απ' το καημό, λέει, πέθανε. Πήγα, λέει, στα μνήματα, χαιρέτησα, λέει, τον άντρα μου, τα παιδιά μου, το Βαράσι, το γιο μου, πού είναι τα ναύρον, τα χαιρετίζω. Στις άγκυρες στα βουνά, ποιος θέλει που σκοτώθηκαν. Α, ναι, έλεγε η γιαγιά μου, να κάνουμε, να μάθουμε σε ποιο μέρος σκοτώθηκε ο παπάς μου, να πάμε να το βρούμε. Ο Χατσεφεντής τα είχαμε ειδοποίησε και είπανε μη ζητάτε ψήλη στα άχυρα, λέει. Σε εκείνα τα έρημα τα βουνά, λέει, ούτε τα λόγατα δεν μπορούσαν να πάρουν, να ανεβάσουν πολυμοφόδια, λέει. Σκοτώθηκαν πολλά παιδιά, λέει, τα φάγαν τα αγρίμια εκεί. Και γι' αυτό ο Χατσεφεντής έκλαψε όταν διάβασε το μνημόσυμο. Και που λες, αυτά είναι. Μπορεί να ξέρω κανένα καρδιό ακόμα, αλλά εσείς. Εσείς ξέρετε κάτι άλλο, ναι, για να σας δώσουμε. Ο Χατζηφεντής είχε ένα λαχανόκηπο και έσκαβε. Α, καλλιεργούσες. Στο σπίτι μέσα από πίσω, από εδώ μέχρι τη στάση πιο μακριά, είχαμε ένα πεγάρι, πολύ καλό νερό, κρύο νερό. Εκείνο είχα κάνει γούρνες. Καλό κρύο νερό να γεμίζουν οι γούρνες, να πίνουν τα ζώα, περνάν, ξεπερνάν. Εκείνο το νερό που πήγαινε, κάτω είχε γκρεμνό έτσι. Και ο Χατζηφεντής εκεί πήγε και έσκαψε, έκοψε κάτι δέντρα, ό,τι είχε, το καθάρισε και το είχε κάνει κήπο. Τώρα τελευταία που θα φεύγαμε, ποια χρονιά ήταν, πήγα να πάρω νερό, βλέπω το Χατζηφεντή, εκεί γονάτιζε και σκάλιζε τα κρεμμυδάκια του. Αχ, λέω, καημένος, λέω, δεν μπορεί να λυγείς τη μέτσι του, γονάτιζε και σκάβει τα παφτεδάκια του. Πήγαινε τόσο νερό, κρύο νερό, ωραίο ήταν. Πού ήταν το σπίτι του Χατζηφεντή? Το σπίτι του Χατζηφεντή, η εκκλησία που είναι? Ναι. Πιο απάνω. Σχεδόν μέσα στη μέση το χωριό. Από το σπίτι μας απέχει από εδώ μέχρι το σταθμό. Έτσι κοντά ήταν τα σπίτια μας. Ο Χατζηφεντής, γιαγιά, έλεγε ιστορίες στον παππού και μετά ερχόταν ο παππούς και τα έλεγε σε εσάς. Ένα μας είπε αυτό το σιτάρι που έκαναν, τις κλέφτηδες που ήρχονταν μέχρι τη γέφυρα. Που έλεγε από την παλιά διαθήκη, έλεγε ιστορίες και μετά σας τα έλεγε εσάς, δεν τα θυμάσαι. Σε μάθανε όμως το πιστεύω ο παππούς σου, κάποιος σου το έμαθε. Ο παππούς σου έμαθε προσευχές? Ο παππούς μου, ο Χατζηλευθέρης, είχε πεθάνει πολύ πιο μπροστά, δεν το γνώρισα. Κάποιος ξέχασε. Κι άλλος ο θείος μου πέθανε, έμεινε ένας θείος μου. Ο μεγαλύτερος ο θείος μου ήταν αυτός που μας έφερε εδώ στην Ελλάδα. Δύο φανά. Όταν ήτανε
Όταν πέθανε η μάνα μου και μας πήρε η γιαγιά μου, ο θείος μου έφτιανε τον τζαγκάρι. Είχε και ένα τουρλαέ, ετοιμάζευε κάτι μπαλώματα, πήγαινε στα τουρκικά τα χωριά και μπάλωνε, έραβε έξω ότι έφτιανε και έλεγαν, το γνώριζανε. Κωνσταντίνε, ναι, είστε όν. Δηλαδή, Κώστα, τι θέλεις. Έχω δύο ορφανά του αδερφού μου. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Οι Τουρκαλάδες είχαν και καλή ψυχή. Είχε καλή τους καλάδες. Έφερνε άλλος ένα κομμάτι παστούρμα, άλλος έφερνε τραχανά. Έφερνε τραχανάδια έτσι με γιαγούρτι ζυμωμένο, με σιτάρι ζυμωμένο το χειμώνα. Έβαζαν δύο-τρία, το άλλο να είναι το χειμώνα. Ήταν ωραίο τραχανά. Πληγούρι έφερνε. Αλεύρι έφερνε και έβγαιναμε εμείς με το Μωυσή, ξέραμε από πού θα πει. Ξέρω σκαρπούς, ταφίδες, ξέρα δαμάσκηνα. Πότι, έλεγα αφού έχει ορφανά, να γλυκαθούν τα παιδιά. Κατέβα στο θείο, είχε το τσουβάλι στην πλάτη. Και με τον μπαστούνιο σχορεμένο, Θεός χωρέσαν. Τι γίνεται από τον Αγίο Κωνσταντίνο, τον έκανε. Θα στο φέρω. Και τώρα θυμήθηκα, λέω, τόσα χρόνια, λέω, ένα μνημόσιμο, ένα αυτό, λέω, να το κάνω εικόνα, το λάστι να το έχω, το θείο. Και μια ανεψιά μας, Ελένη, θα βάλουμε την Κωνσταντίνα και Ελένη. Τελειώνει. Και για αύριο, για σας τα έφερα, για σας τα έφερα. Τα έφτασα, μα από εδώ εκεί το σπίτι. Και πήγαιναν στο σπίτι και τα άδειαζε και χαρά, τώρα δυο παιδιά εκεί, δίχως μάνα, δίχως μπαμπά. Θεός συγχωρέστε. Καλό ψυχος ήτανε, πολύ καλό ψυχος, να στο πει η κόρη μου. Εδώ ήρθε στο Γάζαρο να πέσει μέσα στην εκκλησία, δεν είχε παντρευτεί. Αραγωνιάστηκε μια φορά από άλλο χωριό. Την ήθελε στα φάρεσα, αυτή δεν ήθελε στα φάρεσα. Έλα εσύ εδώ, έλα εσύ εδώ. Χωρίσανε. Ο θείος μου είχε δύο ορφανά, είχε τη γριά. Πώς να φύγει. Και όταν αρρώστησε, έπεσε στην εκκλησία μέσα, τώρα τίποτα πάτησε και γλίστρησε. Έπεσε και έσπασε ο γόφος στο ποδό. 90 τόσο χρονό ήταν, πιο μεγάλο από μένα. Ήρθε η Χρυσούλα, μικρά ήταν κι αυτά, πήγαινε να μάσουν κόλυβα την εκκλησία που έκανε μνημόσιμα αυτά. Είδα τον παππού κατά, σήκω παππού, σήκω παππού, δεν σηκώτε. Ήρθε στο σπίτι η Χρυσούλα και ο Γιάννης, ο μεγάλος μου γιος. Βαμπά, ο παππούς έπεσε μέσα στην εκκλησία. Σηκώσε το φέτο. Δεν μπορεί να σηκωθεί. Βλέπω το άντρα μου, ήταν καλό ψυχος κι αυτός. Τον πήρε που λέει στην πλάτη του. Σπίτι δεν είχαν, πίσω από την εκκλησία είχε ένα παραγκάκι, ήταν ένας γέρος. Μονάχος ήταν και εκείνος, πέθανε. Πήγαν, μπήκαμε εμείς εκεί. Παρακάλασαν την επιτροπή τον παπά, μας έβαλε εκεί. 7 άτομα είμαστε, 8 είμαστε, 4 παιδιά, η γιαγιά, 5, εγώ 6 πάω, παππούς, 7. Ήταν από εδώ μέχρι τη Χρυσούλα έτσι ένα στενό. Εκεί έκαζαμε επί Βουλγαρία 3-4 χρόνια έκαζαμε. Η πεθερά μου ισχωρεμένη δεν τον ήθελε. Εμείς τα παιδιά, τον ένα το έχω στην κούνια, τον παπά τον είχα στην κούνια. Τα παιδιά με τη σειρά θα αρρωστήσουν τα παιδιά. Αυτό αναστενάζει. Είχε ένα γνωστό, τον φώναξα με αυτό και αυτό ο παππούς έπεσε, έσπασε άλλε. Αφού είναι τόσο χρονό δεν θα πάει πολύ, λέει. Το πολύ πολύ 10 μέρες θα πεθάνει. Ούτε ήρθε να το δει. Λέει θα το βγάλουμε έξω. Έξω πάλι είχαμε και μια γελάδα.
Εκεί κοντά στην Αγελαστάχυρο, κοντά τον έβαλαν και τον γέρο εκεί. 10 μέρες, 12 μέρες μόνο ανάσα είχε. Μόνο ανάσα, περίμενα να πεθάνει. Και στα τελευταία τι κάνει. Χώνει το χέρι του εδώ στην τσεπούλα του, είχε ένα σακουλάκι, ζητιάνε βελιά. Τον πήγαινε η κόρη μου κι άλλος ο γιος μου, ζητιάνε βελιά από τα σπίτια. Τα διάζαμε στη μέση του, έλεγα να βρω λίγο ψωμάκι. 3 χρόνια το θύλαζα, το Σαμουήλ τον μπαμπά, 3 χρόνια. Δεν είχε ούτε μια καραμέλα, ούτε ένα πισκότο. Ούτε ένα κουτάλι λάδι να κάνεις μια σουπίτσα. Εκείνη τα χρόνια να μην έχω ξανά. Και που λες ο γέρος, α, σήμερα, αύριο, το βλέπω τώρα με την πεθερά μου. Ήρθε και η Χρυσούλα και άλλα τα παιδιά. Έβγαλε το σακουλάκι, το έλυσε, ήρθε με το σπάγκο. Βάζει το σπάγκο στο στόμα του, 5 λεφτά, να, πάρτα. Πάρτα. Τώρα ψέμα είναι αλήθεια, είναι η πεθερά μέλη. Όταν πεθαίνει άνθρωπος στον δρόμο, το ζητάνε ξητήριο, λέει. Κουμπρού παρασυμπληρώνει και περνάνε. Πάρτα, μπέτησέ τα. Τώρα με λέει η πεθερά μου, πάρτα και δώσε τα παιδιά. Τα παίρνω και εγώ τα παιδιά. Δίνω τα παιδιά. Εγώ τα πήρα. Εγώ τα πήρα. Παίρνει στο ράγιο σπάγκο, το δένει καλά καλά και το βάζει στην τσέπη. Θεού άνθρωπος ήταν ο θείος μου, Θεού άνθρωπος. Ύστερα μίλησε. Τι είπε, λέτε. Τραγούδησε το γαμπρού το τραγούδι. Και δεν σε παντρεύει. Όταν δίνουν το γαμπρό, φοράν αλλού την ύφη το γαμπρό τον δίνουνε, έλεγαν τραγούδι. Πες το. Όπως έλεγαν, δεν ξέρω για τους γαμπρούς τι έλεγαν. Δεν το θέλω να θυμάμαι καλά, γιατί μήτε θυμάμαι. Πες. Εγώ τη ζωή του είπε. Πιες λίγο νεράκι και πες το τραγούδι. Πάτε και εσείς να πω το καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Εγώ πήγα να την κάνω την ζωή. Φόρια, φόρια, φορένουμε. Άντε με λένε τώρα παλιά. Ναι, και έλεγα, φόρια, φόρια, εμένα με τραγούδησαν και είχα κλάψει, τα μάτια μου πρίστηκαν, πώς πήγα στην εκκλησία και πώς στεφανώθηκα, δεν ξέρω. Αφού ήρθε η ώρα, έλεγα, μη με ντύνετε σήμερα, αφήστε με. Α, τραγουδάν τα παλικάρια έξω. Φόρια, φόρια, φορένουμε. Χασένι βλογημένο στην πόλη πιταγμένο στο σάμπι σύγκομε. Απ' το σάμπι κόπηκε, απ' την πόλη το στείλαν. Το ήρθα. Φόρια, φόρια, φορένουμε. Χασένι βλογημένο. Ήστερα τραγούδησαν. Εύκα πίτσα φανά, αυτό όταν το είπανε πια. Εύκα πίτσα φανά, φανά έλεγαν την αλάτα. Φανά γιονί ενήθιμανα, φανά γιονί ενήθιμανα. Εύκα πίτσα να πως. Εύκα πίτσα να πως, άπως κιόνι ένιθ αδερφός. Ένα αδερφό είχα, επειδή εγώ τον ήθελα τον άντρα μου, ο αδερφός μου δεν τον ήθελε. Είναι νευρικός, εγώ τον ξέρω, φίλος μου είναι, μην τον παίρνεις. Ας είναι νευρικός. Και έλεγα ύστερα, μακάρι να ζούσε και να με έπαιρνε, παρά που έμεινα με 4 όρφανα. Και που λες, ευκαπίτσαν παπάς, ευκαπίτσαν παπάς, παπάς κι όνει ένι φωτατάς.
Τατάζες μπαμπάς. Παπασιόν, παπάς δεν είναι, νύφωτα τα παπάς. Αχ, με τραγούδησαν και θυμήθηκα τη μάνα μου και ορφανή ήμαν και έλεγα τι έκανα εγώ και παντρέφτηκα. Γιαγιά, μας είπες άλλη φορά ότι στις δύσκολες τις ώρες πάντα θυμόσασταν το Χατζηφεντή. Εδώ στην Ελλάδα που ήρθατε, θυμόσασταν το Χατζηφεντή όταν γινόταν μια αρρώστια, όταν κάτι σας ερχότανε δύσκολο. Ναι. Θυμόσασταν το Χατζηφεντή και λέγατε Χατζηφεντή, βοήθα μας. Βοήθησε μας Χατζηφεντή, το έλεγαν αυτό. Βοήθησε μας. Ύστερα όταν τον έφεραν εδώ στο Σιρετή, χαρά πήγαμε εκεί, ήρθε δεσπότα, διάβασε τα έκανε. Τούρκικα μιλάς εσύ? Πλήγα, ναι. Κάτσα. Εσύ τα ξέρεις? Κι εγώ δεν τα ξέρω, Η μητέρα μου ήταν, είχε εργαλείο. Ήφερναν τουρκικά ζουνάρια, σαλβάρια. Από πάνω από όλα αυτά ήφερνες και έλεγε, όταν φέρνετε, λέει, τα αυτά, κάντε τα, φέρτε και λίγα ξέρους καρπούς, κάτι λέει για να τα μετυλίγουν τα μασούρια να φέρνω. Μας έβαλε εμένα και τον αδερφό μου και λίγα μου. Λέω τόσο αυτό έφερε και δεν είχε ένα τσικρί και να γεμίζει. Τώρα θα θυμάμαι. Και έφερναν και όταν ήρθαν να τα πάρουν, τα ζήσαν, να και αυτά περίσεψαν, λέει, δικά σου είναι. Άμα τα χρειάζεστε, πάτε τα. Άμα δεν τα χρειάζεστε, αφήστε τα, λέει, να τα πλέξω κάτσε στα παιδιά μου. Τουρκικά τα έλεγε και λίγο έτσι από κανένα. Εκείνα που μάζεψε, να σας πω και εγώ. Μάζεψε πολύ, κάμποσα μάζεψε. Έκατσε και τα δίπλωσε, τα έδεσε, τα έκλωσε, τα έκλωσε. Τα είχαν ένα κυλί. Θυμάσαι που σας το έλεγα. Το έφανε ένα μεγάλο κυλί με τέσσερις πατήτρες, χοντρό, ωραίο, μάλινο, και ένα σεντόνι από κάτω για πάβλωμα. Δεν είχαμε φτώχει πόλεμο. Α, το σταυροδάκι που τώρα το έδωσα τη ζωή με το καλό, παρακαλώ ο Θεός να τη δώσει ένα μωράκι με το καλό. Το σταυροδάκι που είχε, έβγαλε τα φλουράκια και την αλυσίδα, το είχε δώσει σε μια τουρκάρ και μας έφερε αλεύρι. Και έκανε ψωμί η μάνα μου και έφαγανε. Και εκείνο το πάπλωμα, το είχε πλένει η μάνα μου και το βράδυ το ξέχασε όξο. Και δεν το πήρανε, το κλέψαν τη νύχτα. Το πρωί σηκώθηκε η μάνα μου, χτυπιούνταν, πάει το πάπλωμα μου, κρίμα, λέει, κρίμα. Σηκώτε παιδιά, λέει, το βράδυ. Εδώ έχουμε μια θεία, λέει, τον Άγιο Μινά. Και Άγιος Μινά είναι η δραματουργός. Έχουμε τον Άγιο Μινά στη θεία, λέει, να πάμε να παρακαλέσουμε τον Άγιο Μινά. Ίσως και τον φοβερήξε αυτό που το πήρε και μας το φέρει, λέει. Πήγαμε, βλέπω τη μάνα μου, κάνει μετάνοιες κι εγώ κι αδερφός μου. Άναψαμε δυο κεριά, παρακάλεσαν. Πήγαμε, κοιμήθηκαμε. Το πρωί η μάνα που σηκώθηκε, αυτό θάμα δεν είναι, το βρήκε διπλωμένο εκεί που το είχε απλωμένο. Πήγε η Ζμινά στη φοβέριξη και το έφερε. Γυναίκα ήταν τώρα, ποιος ήταν. Μια φορά το έφερε το πάπλωμα. Ύστερα λέει μην πιστεύεις. Και ο Χατζηφεντής, εγώ με την ιδέα μου αυτό λέω, θα είχε πολύ καλή ψυχή και ο Θεός τον άκουγε. Ό,τι διάβαζε τις προσευχές τα αυτά, τον άκουγε και γίνονταν. Εκείνο το φυλαχτό,
που σας έδωσε ο Χατζεφεντής υπάρχει? Και το φυλακτό το είχα εγώ. Έκανε 4 παιδιά. Δόξα τω Θεώ με το καλό γεννήθηκαν. Το έδωσε στην κόρη μου που έμεινε χείρα. Τότε ζούσε άντρα. Ύστερα έγινε το ατύχημα. Όταν γεννήθηκε το παιδί και ύστερα έγινε το ατύχημα. Το έδωσε στην κόρη μου. 5 χρόνια έζησε με τον άντρα, έκανε ένα αγοράκι. Δόξα τω Θεώ. Παντρεύτηκε. Τώρα άνοιξαν το πολείο. Πάει μια χαρά, σιγά σιγά και μάνα όσο μπορεί. Λέω, το φυλαχτό το έχετε? Το έχω. Θέλω να σε πω, το έδωσα πρώτα στην κόρη. Ύστερα το έδωσα στην άλλη την κόρη μου, στην Αθήνα είναι η άλλη κόρη μου. 3 παιδάκια και γυναίκα, το πήρα από εκεί. Το έδωσα στη νύφη μου. Στη μάνα τη ζωή, άντε η νύφη μου λέω. Αυτό είναι από τη γιαγιά, από το Χατζεφεντή φυλαχτό, λέω. Φυλάει τις έγκυες γυναίκες, λέω. Ύστερα, όταν πάντεψαν τη μεγάλη, το μεγάλο το γιο μου, λέω, όσο να πεις πεθερά ήμαν, δίσταζα να την πω και μεγάλη ηλικία ήταν, αν θα μπορέσει να κάνει μωρό, ξέρω εγώ. Το παίρνω, κάνω την προσευχή μου, το φυλίγω σε ένα χρυσό και το πήγα και το έβαλα στο κομωδίνο. Εκεί που κοιμάται στο κομωδίνο, στο κρεβάτι. Λέω, Θεέ μου, κάνε το θαύμα σου, δώστε ένα μωράκι. Μεγάλη ηλικία, 50 χρονών, έκανε μωρό. 50 χρονών. Έγινε και εκείνο. Άκου εκεί το παίρνω που λες. Τότε στη σοφούλα, τη ζωή. Τότε στη ζωή, αλλά η ζωή το περπήθηκε καλά. Έκανα ένα κουτάκι, το είδατε. Άμα πας να το δεις. Το έβαλε σε ένα κουτάκι, αλλά έχει χρόνια, σημαίνει ήταν. Μπορεί να πήρε να μαυρίζει κιόλα. Όχι, δεν μ' άφησε. Καλό είναι. Το κοίταζα εγώ, το κοίταζα. Τα φλουράκια που έβαλανε, έτσι το είχαν σαν ηλεκτροκόλληση, να το κόλλησαν έτσι. Εδώ που είναι. Το Χατζεφεντή. Και σταυρός από κάτω. Ο σταυρός του. Ο σταυρός. Άι, στο σταυρό. Να, εδώ είναι φλουράκι. Και εδώ ένα φλουράκι, και εδώ ένα φλουράκι. Αλλά αυτές που ήφενε στη μάνα μου, το είδανε, λέει, τι θα το κάνεις τώρα εσύ, λέει, χείρε είσαι, λέει. Η μάνα με έκανε, αυτό είναι κοιμήλιο, είναι φυλαχτό, δεν μπορώ, λέει, να το χαλάσω, λέει. Έχω κορτσάκι, λέει, θα το αφήσω στην κόρη. Τότε δεν μας δίνεις τα φλουράκια, λέει. Και τα έβγαλε την αλυσίδα και τα φρουράκια τα έβγαλε και τα έδωσε και πήρε λέδι και έφαγα. Πεινούσαμε πόλεμος. Στο χωριό είχατε Τούρκους? 2-3 οικογένειες είχαμε, αλλά δεν μας πήραζαν, αυτοί καλοί ήταν. Είχαμε. Ο Μωυσής πότε πέθανε? Ο Μωυσής έχει άφτα και εκείνος ήταν χάλια. Έφυγα εγώ η περαίτρια 10 χρονών ήμαν. Πάω στο Παρανέ, στα σύνορα, στα Βουλγάρικα τα σύνορα. Γιατί εδώ στο πλατή που πήγαμε, όλο πέθυνε η σκαλονοσία. Πώς είναι αυτό από πίσω, ένα τσαμπαράγκα. Εκεί μια οικογένεια, από εδώ μια οικογένεια, από πάνω Λαμαρίνα, αρρώστησαν ο κόσμος, ευγνωσία. Ασκοθούμε, λέει, να πάμε σε βουνό. Εμείς, η πατρίδα μας ήταν ορεινό μέρος, καθαρό αέρα να πάρουμε. Και πήγανε, Παρανέστε, έχεις πάει κατά εκεί. Από το Παρανέστε 9 ώρες στο βουνό μέσα. Το τελευταίο φυλάκιο ήταν κοντά στο χωριό μας.
ελληνικό φυλάκι, ύστερα που ήταν Βούλγαρη ήταν. Ποιο χωριό ήταν αυτό, πώς το λέγανε το χωριό? Απάν, Θερμιά το λέγανε. Παρανέσει απάνω, Θερμιά. Ύστερα που χειρίχθηκε πάλι πόλεμος, το 40 πότε ήταν. Εγώ είμαι ανέγκυο στον παπά της. Η πεθερά μου λέει, α, ήρθε τηλέφωνο. Ήταν ένα χωριό. Στο μισό το χωριό είχε τηλέφωνο, το άλλο δεν είχε. Ειδοποίησαν ότι γίνεται πόλεμος, δηλαδή να ετοιμαστούν, να κατεβούν στο Παρανέσι, να παραδοτούν. Ο δικός μου άντρας πάλι με έναν δικό μας πατριώτη είχαν πάει στο κυνήγι. Είχαν χτυπήσει και ένα γουρούνι, λέει, και το κυνηγούσαν να το βρούνε. Πήγα εγώ στο βουνό, φώναξα, φώναξα, ελάτε! Κηρύχθηκε πόλεμος, ελάτε, ελάτε! Ήρθαν ύστερα, ώσπου να έρθω, ήρθε κι άλλο τηλέφωνο να πάρουν και τα μουλάρια, είχαν και μουλάρια. Και απάνω ούτε κάρα, ούτε μόνο με τα μουλάρια. Τώρα λέω το μουλάρι, είχαν και 5-6 γελάδια, τα πονούσαν, βοσκούσανε αδέσποτα. Τώρα λέει, πήγαινε η ζωή, παιδί μου, λέει, πετρά μου, πήγαινε φέρκε το μουλάρι, ώσπου να έρθουνε, λέει, γιατί άμα αργήσει θα το σκοτώσουν το γιο, άμα αργήσει, του θεκίζουν άμα. Ναι, λέω, άμα είτε, πάω που λες, πιάνω, είχαμε ένα καλό μουλάρι. Τα νεδένω που λες, γυμνώ, δίχως σαμάρι, και το χτυπάω, το πιάνω την τρίχα το πάνω. Τάκα, τάκα, ήρθα, τους βρήκα στο σπίτι, βάλαν και το σαμάρι, βάλαν και τα αυτά, τα πήραν και έφυγαν. Ο άντρας που ήταν κι αυτός από τη Μικρά Ασία. Ναι. Ήτανε πατριώτης μας ήταν. Τα φάρασα. Ναι, τα φάρασα ήταν. Γειτονιά ήταν. Το επίθετο αυτό είναι κορτσινό. Κορτσινίδι. Εκεί που ήμουν στην Ήττικα την Καβερά. Εκεί που είμαστε, τον αφεντικό μου, το σήκωσαν για την Αθήνα, το μεταφύσαν στην Καλαμάτα. Με πήραν και στην Καλαμάτα. Δεν ήθελα να πάω, θα έρθεις μαζί μας, λέει, εγώ λέει, σε έχω σαν παιδί μου. Άμα έρθεις στην ηλικία, α, γιατί εγώ έγινα 10-12 χρόνια, 15 χρόνια, άρχισα να ψωνίζω. Πήρα ένα τόπι χασέ. Πήρα κλωστένα, πιάνω τα τέλες και έλεγε το αφεντικό μου, μην τα ξοδεύεις ζωή σε τα λεφτά σου, έχεις καιρό ακόμα να τα κάνεις. Φέρ' τα λέει κάτω, πάνω από την τράπεζα καθόμαστε στην Καλαμάτα, κάτω ήταν η τράπεζα. Φέρ' τα κάτω λέει, κοιτάτε ώρα δεν θα έχουν δουλειά, φέρ' τα κάτω τα λεφτά σου. Να τα βάλω στην τράπεζα, να παίρνεις και τόκο, να μην τα χαλνάς κιόλα. Εγώ χάρηκα. Παίρνω τα λεφτά, πηγαίνω κάτω στην τράπεζα που λες. Κάνε τα στοιχεία μου, ποια είμαι, από πού είμαι, ξέρω εγώ. Τώρα εδώ λέει, θέλει μια υπογραφή. Υπογραφή, τώρα 15 χρόνια. Δεν ξέρω όλο αφεντικό, όλο που. Βλέπω, αλλά δεν μπορώ. Πια το μολύβι έτρεμε το χέρι, δεν μπορώ. Το γράφει έτσι μεγάλα, μεγάλα. Ζωή Ελευθεριάδου και τι καλό όνομα που έχει. Σιγά σιγά. Δεν μπορούσα, άρχισε να υδρώνω. Ύστερα να έπιασε το χέρι μου και το έγραψε εκείνο. Ζωή Ελευθεριάδου. Με κατάλαβε τόσο καλός άνθρωπος που ήτανε, ότι στεναχωρέθηκα και έπεσαν τα δάκρυα μου, έλεγα αν είχα τη μάνα μου ή τον παπά μου δεν θα μπορούσα να μάθω την υπογραφή μου τουλάχιστον. Θα το έμαθα, αλλά... και ήρθα πάνω και λέει τη γυναίκα του, Θάλια λέει, να σε πω ένα νέο. Τι, τη ζωή σας λέει, να την πάρουμε ένα αλφαβητάριο
Τώρα που είναι και οι γιορτές μέρες, Χριστούγεννα κλειστά τότε, ξέρω εγώ. Μετά τη δουλειά της, ένα φίλο μάθημα. Εγώ δεν κάνω, μα πού θα μάθω τώρα. Πήγαινε η ζωή να πάρεις ένα βιβλίο πρώτης τάξης. Πώς θα το πω, δεν μπορούσα να το πω. Αλλά δεν ξένα τα γράμματα, δεν μπορείς. Παίρνονται, με το γράφει κιόλας. Πάω, το δείχνω, πληρώνω, έρχομαι, κλείνω το πόρτα, ανοίγω το αυτό. Βλέπω κάτι παιδάκια, βλέπω τον ήλιο, βλέπω το ή, βλέπω. Χάρηκα εγώ, αλλά πώς θα το μάθω. Πηγαίνω πάνω, πήρα. Αυτό το παστουνάκι τι είναι. Ξέρω εγώ ένα παστουνάκι. Να, τα παιδιά χαίρουν, είδαν το παστουνάκι. Αυτό λέει είναι το παστουνάκι. Είδαν τον ήλιο, τα παιδάκια και κάνω. Το ήλιο θέλει να πούν. Από πίσω είναι και να ξέρω εγώ, μαμά, νάνι το μωρό.